Καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους Masterminded. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ σοβαρό βίντεο, γι' αυτό είμαι με το γυαλί. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε όμως το βίντεο, πριν σας αποκαλύψω... Λοιπόν, τι θα πούμε σε αυτό το βίντεο. Θα μιλήσουμε για το πώς εν τέλει μπορούμε και κάνω... Εγώ δηλαδή μπορώ και κάνω όλες αυτές τις αποδόσεις που μπορείτε να δείτε εδώ πέρα τώρα στην οθόνη μου, έτσι. Που είναι τις τάξεις περίπου 52% μέσα στους τελευταίους 3,5-4 μήνες. Ακραίες αποδόσεις. Έτσι δεν είναι. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και τους μήνες στο πορτοφόλιό μου. Το πορτοφόλιό μου είναι το My, το έχω συνδέσει με το MyFX Book, οπότε μπορείτε να δείτε ότι είναι όλα real data. Το Δεκέμβρη 14,3%, το Γενάρη 5,5%, Φλεβάρης 14,3% και ο Μάρτης μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ ωραία, 10,6%. Ωραία. Τώρα, η γνωστή ερώτηση πάνω, πώς γίνεται να το κάνεις αυτό, πώς μπορείς να είσαι consistent για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν λέω μεγάλο, κάποιοι μπορεί να πείτε 4 μήνες, μπορεί να μην είναι μεγάλο, μπλα μπλα κτλ. Αυτό το πορτοφόλιο ξεκίνησε τώρα, για το 2023, και μπορώ να σου πω ότι υπάρχει ο κανόνας 90-90-90. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 90% των trader χάνει το 90% του λογαριασμού του μέσα στις πρώτες 90 μέρες. Οπότε, να σε πληροφορήσω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Και τώρα για να μπούμε στο ζουμί, στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώς καταφέρνω και είμαι κάθε μήνα σε κέρδος. Έστω και μικρό, αλλά κάθε μήνα, έτσι. Από πού βρίσκω τις πληροφορίες και τι ακριβώς χρησιμοποιώ. Και η απάντηση βρίσκεται... Λοιπόν, όπως βλέπεις, τα πάντα τα αντλώ από αυτό εδώ το πανέξυπνο AI, το ChatGPT, ok? Αν μη τι άλλο, δεν μπορούσα από το να σου το αποκαλύψω κάποια στιγμή ότι όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζομαι τις αντλώ από εδώ πέρα κάνοντας ερωτήσεις, μου απαντάει πότε να μπω, πότε να βγω και τι να κάνω. Λοιπόν, σε συνεργασία με τον φίλο μου τον Θανάση θα κάνουμε λοιπόν ένα βίντεο για να δείξουμε ότι το ChatGPT είναι χακαρισμένο. Καταρχάς, κάτσε να του πούμε ένα hello, my dear friend. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο στα ελληνικά. Speak Greek. Το speak δεν είναι... sorry. Έγραψα σπέρκ, sorry. Κράξετε από κάτω, τα κλασικά κτλ. Λοιπόν, ήταν λάθος. Λοιπόν, τι να ρωτήσω. Το κλασικό. Για να δούμε πόσο χακαρισμένο είναι. Θέλω να μάθω πώς να βγάλω γκάφρα. Όχι, δεν το καταλάβω. Έλα από το trading. Έτοιμοι. Wow. Απαντάει και στα ελληνικά. Ναι ρε. Το trading μπορεί να είναι μια αποδοτική μέθοδος για να κερδίσετε χρήματα, αλλά πρέπει να είστε προσεκτικοί καθώς υπάρχει πάντα κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μάθετε τα βασικά του trading και του χρηματιστηρίου. Γι' αυτό κάθε φορά εστιάζω, έρχονται εδώ πέρα άνθρωποι και μου λένε θέλω να μάθω, θέλω να επενδύω, θέλω να μάθω σε 3 μήνες. Okay, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Όχι, τα βασικά. Τα βασικά είναι όλη η θεμελιώδη βάση που χρειάζεται κάποιος. Λοιπόν, μπορείτε να ζητήσετε διαθέσιμο υλικό στο διαδίκτυο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Πατάτε Masterminds World και έχω δεκάδες βίντεο, μπορεί και εκατοντάδες, στα οποία μόνο αυτά παρακολουθείς κάποιος μπορεί να αρχίσει και να καταλαβαίνει όντως τα βασικά. Παρακολουθήστε σεμινάρια, διαβάστε βιβλία και να μελετήσετε επαγγελματίες traders, έτσι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του trading θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στη διαχείριση του ρίσκου. Σε σένα, εκεί το λέω. Σε σένα που ανατείναξε ένα trading λογαριασμό σου. Μια καλή πρακτική είναι να έχετε ένα σχέδιο διαχείρισης του κεφαλαίου σας. Μέσα σε αυτό, by the way, έχουμε το Funded Program. Όποιος θέλει να γίνει Funded, όχι Founded, έτσι, Funded. Αν δεν ξέρετε τι είναι το Funded, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram σελίδα με WCapital για να σας απαντήσουμε, ο Θανάσης. Και έχω στο Funded Program στα πρώτα 2, μια μισά ώρα, μια μισή και μια μισή ώρα, εστιάζομαι στο σωστό risk management και σωστό risk reward. Όταν πετύχετε κέρδη από το trading, μπορείτε να αναλύσετε και να τα διαχειριστείτε κατάλληλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ρωτήσω το κλασικό. Με πόσα χρήματα να ξεκινήσω. Με ποσό που χρειάζεται για να ξεκινήσω, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα κεφαλαίου, ο στόχος σας και οι στρατηγικές σας στο trading. Εν γέννη, περισσότεροι forex brokers απαιτούν μια αρχική επένδυση των 100 με 500 δολαρίων ΣΥΠΑ για να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτετε επαρκή κεφάλαια για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του trading, όπως τα μεταφορικά. Δεν ξέρω τι εννοεί τα μεταφορικά.
αλλά λογικά εννοεί τα commissions του broker, τα swaps και το volatility της διακυμάνσης αγοράς. Ωραία. Τώρα σε αυτό το σημείο, μιας και μου έδωσε μια ωραία πάσα, να σας πω το εξής, ότι αυτό το βίντεο γίνεται σε συνεργασία και αυτός ο λογαριασμός, ο οποίος μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, συνεργαζόμαστε και είναι συνδεδεμένος μέσα στην Exclusive Markets, όπου είναι ένας broker που εγώ τα τελευταία 10 μήνες συνεργάζομαι και έχω τα χρήματα μέσα μου, και οι μαθητές έχουν τα χρήματα μέσα και οι πελάτες έχουν τα χρήματα μέσα. Και ο λόγος είναι ο εξής. Πρώτον, γιατί έχει πάρα πολύ χαμηλά και ανταγωνιστικά commission και spreads, νομίζω τα πιο ανταγωνιστικά στην αγορά. Νούμερο 2, γιατί οι αναλήψεις, κάτι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μέσα σε 24 ώρες στο τραπεζικό σου λογαριασμό ή στο πορτοφόλι, π.χ. Revolut, από τη στιγμή που πατήσεις το κουμπί ανάληψη. Και νούμερο 3, γιατί είναι license, έχει βασικά ECN license, κάτι ακόμα πιο ισχυρό και SISEC license, αλλά είναι ένας licensed regulated broker. Έτσι, πολύ σημαντικό για το που βάζουμε τα χρήματά μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά scams και απάντησε εκεί έξω, μην τα ξαναλέω σε άλλο βίντεο. Να ρωτήσω πώς μπορώ να βρω μια στρατηγική. Ναι. Μάλιστα, υπάρχουν πολλές στρατηγικές στο Forex Training, καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τους στόχους σας, το επίπεδο εμπειρίας και την προσωπικότητά σας. Εξετάστε διάφορες στρατηγικές, αναζητήστε το διαδίκτυο για διάφορες στρατηγικές, δοκιμάστε διάφορες στρατηγικές, για να δείτε ποια λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Μα λέει ότι λέω, βγες από το GPT πάνω, επικοινωνήστε με έναν ειδικό. Ωραία, συμβουλευτείτε έναν ειδικό στο Forex Trading ή έναν εκπαιδευτή για συμβουλές και στρατηγικές. Εντάξει, γιατί λέμε, όπως λέει εδώ πέρα ο Πάνος, το chat GPT. Ωραία, θα κερδίσετε χρόνο εάν συμβουλευτείτε κάποιον. Εντάξει, θα κερδίσετε χρόνο. Μπορείτε και μόνοι σας, ναι, μπορείτε όλοι, αλλά θα χάσετε χρόνο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Της ωραία. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα αρχίσω να βγάζω λεφτά από το Forex Trading? Η επιτυχία στο Forex Trading εξαρτάται από την εμπειρία σας, τη στρατηγική σας, το επίπεδο του ρίσκου που είστε έτοιμοι να... Okay, πάρα πολύ ωραίο. By the way, εάν κάποιος τώρα ενδιαφέρεται, είναι σε ένα επίπεδο, έχει μια στρατηγική, που για μένα είναι σημαντικό να ξέρει δηλαδή όλος τι κάνει, πότε να το κάνει και γιατί το κάνει. Επειδή συμφωνώ πάρα πολύ εδώ πέρα με τον Πάνος / ChatGPT, γιατί τα ίδια πράγματα λέμε, εάν κάποιος είναι σε ένα επίπεδο στο κομμάτι του trading και έχει πρόβλημα στο behavioral, δηλαδή στη συμπεριφορά, στο πώς συμπεριφέρεται, δηλαδή στην ψυχολογία του, μπορεί να ρίξει μια ματιά, θα βάλουμε από κάτω το link, στο νέο Trading Mindset Course, για το πώς μπορεί να μάθει, εντάξει, να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και τον τρόπο σκέψης του πάνω στην αγορά, έτσι. Γιατί η στρατηγική σας μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή, αλλά... Λοιπόν, είναι σημαντικό, λέει, να θυμάστε ότι το Forex Trading δεν είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση για να κερδίσετε χρήματα. Αντίθετα, λέει, απαιτεί συνεχή εκμάθηση και βελτίωση των δεξιοτήτων σας. Και γι' αυτό έχουμε το Mastermind TV. Άμα θέλετε και είσαι μαθητής και δεν έχεις μπει στο Mastermind TV, εσύ, εντάξει. Ναι, ισχύει αυτό. Αντίθετα, απαιτεί συνεχή εκμάθηση και βελτίωση. Καθώς και προσοχή στις αγορές και στη διαχείριση του ρίσκου. Κάθε φορά λέει το ρίσκο. Τη διαχείριση του ρίσκου, τη σωστή διαχείριση του ρίσκου. Το τονίζει αρκετά συχνά. Αναλόγως με την εμπειρία σας και τη στρατηγική σας, μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αρχίσετε να βγάζετε χρήματα. Εγώ δίνω περίπου ένα έτος. Αν κάποιος είναι πολύ κοντά μας, να αρχίσει να βγάζει χρήματα όλους. Λοιπόν, τι άλλο να ρωτήσουμε. Πώς μπορώ να βγάλω γκάφρα λεφτά το 2023 online, θα βάλω, ή δουλεύοντας από το σπίτι? Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βγάλετε, λέει, λεφτά από το σπίτι. Εργασία από απόσταση. Remote, μου αρέσει αυτό. Πολλές εταιρείες προσφέρουν δουλειές από απόσταση. Online εκπαίδευση. Αν έχετε εμπειρία σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα, να, κάποιος μπορεί να είναι ειδικό στα κρύπτο εδώ, όπως ο Θανάσης. Πωλήσεις στο διαδίκτυο, ωραίο. Ψάχνουμε, by the way, για πωλητές, αν κάποιος έχει ένα ωραίο δυνατό βιογραφικό, μας στείλει μήνυμα. Freelancing υπηρεσίες, Upwork, Fiverr, μπορείτε να μπείτε, παιδιά, εκεί πέρα και να βάλετε τι κάνετε, δηλαδή είστε developer, γραφίστες. Αυτό, αυτά. Και Forex Trading, θα πω εγώ. Πώς τα NFPs θα επηρεάσουν την αγορά σήμερα, ξέρω. Να ξέρουμε πού αναφέρονται. Ένα σημαντικό δείκτη για την υγεία τη Αμερικανική οικονομία και μπορεί να επηρεάσει τι αγορέ που περιλαμβάνουμε. Ναι, αλλά πώς! Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η πρόβλεψη των αριθμών από τους οικονομολόγους, η πραγματική αξία των αριθμών και η συλλογική κατάσταση τη αγορά και τη οικονομία. Πώς να
προβλέψω τις αγορές. Πες μας, ήμουνα στο τσάκ να το χακάρω. Ορισμένες από αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν εκπαίδευση. Ναι, πάμε επόμενο. Πόσο θα πει, 2 ή 3. 3. Θα πω 4. Ανάλυση της αγοράς. Εντάξει, κλείνοντας τώρα θέλω να πω, για να μην το παίζουμε άλλο αυτό το παιχνίδι, γιατί μπορεί να το παίζουμε ώρες. Όπως παρακολουθείτε το βίντεο, θα δείτε ότι ο Πάνος με το ChatGPT συμφωνούν σε πάρα πολλά. Okay. Εννοείται και αυτό, αντλεί τις πηγές του μέσα από κάποιες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις στο διαδίκτυο. Αλλά, αν παρατηρήσετε, σε όλες τις ερωτήσεις, πώς να βελτιωθώ, πώς να βγάλω χρήματα, πώς να γίνω καλύτερος, το πρώτο πράγμα το οποίο αναφέρει είναι η εκπαίδευση. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε για να βασιζόμαστε στα δικά μας πόδια. Εάν κάποιος από εσάς θέλει να βασίζεται στα δικά του πόδια για το 2023 και να μην μείνει ο ίδιος που έμεινε το 2022, μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Να είστε καλά. Οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Instagram www.capital ή μέσω του website ή whatever, στέλνοντάς μας ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε κανάλι. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.